Μία ακόμη μεταγραφική επιτυχία έχει να μας ανακοινώσει η δραστήρια διοίκηση της Ποδιακής Νεολαίας Αράχου. Μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο κ. Παντελής Πετρίδης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τον καινούριο απόκτημα. Σας ακούμε. Καλησπέρα από το γήπεδό μας. Καυτή μία καυτή μέρα του καλοκαιριού σήμερα. Καυτή μεταγραφή και η Ποντιακή Νεολαία. Έχω τη χαρά να καλωσορίσω τον Θανάση Παπαδημητρίου στην ομάδα μας. Ένα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή από την περιοχή μας, από την πλατή. Με ένα πλούσιο βιογραφικό παύλο, το νεαρό της ηλικίας του είναι μόλις 22 χρονών. Του εύχομαι ολόψυχα υγεία και να βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του τα μέγιστα, ώστε η ομάδα μας να παρουσιαστεί δυνατή στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Τώρα, όσον αφορά τον Θανάση, καλώς ήρθες καταρχάς στην ομάδα και από εμάς, από τον Έμβολο. Ποια η θέση σου στην ομάδα, πού ακριβώς αγωνίζεσαι? Η θέση μου είναι δεξί εξτρέμ, δεξί χαβ. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτήν την ομάδα. Φιλοδοξείς να καθιερωθείς στην ομάδα του Αράχου, γιατί πλέον τα ονόματα είναι πάρα πολλά των μεταγραφών. Εννοείται, η φιλοδοξία μου είναι αυτή. Εύχομαι να βοηθήσω, να πάμε όλα καλά, με υγεία. Τι σε δελέασε να συμφωνήσεις με την ομάδα του Αράχου? Ότι το κλίμα είναι οικογενειακό, το χωριό πολύ βοηθάει, η διοίκηση είναι κοντά στην ομάδα. Και αυτό ήταν ότι είδα τη διοίκηση να είναι πολύ κοντά στην ομάδα και με αυτό με δελέασε για να έρθω. Από εκεί και πέρα, σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει κάποια φιλοδοξία για σένα να πας ψηλότερα την ομάδα? Εννοείται, ας μην προτρέχουμε. Ναι. Ξεκινήσει η ζωή με υγεία και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα δούμε στη συνέχεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή έναρξη σεζόν. Ευχαριστώ μακριά από τραυματισμούς και ό,τι καλύτερο από την πλευρά μας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλές διακοπές, φίλε μου Βασίλη. Θα σας αφήσουμε να ηρεμήσεις λίγο. Σας ευχαριστούμε. Όχι, πάντα δίπλα σας. Πάντα δίπλα σας. Το σύριαλ των μεταγραφών συνεχίζεται για την ομάδα του Αράχου. Από ό,τι βλέπουμε, απέκτησε και έναν ψηλό τερματοφύλακα, υψηλόσιμο τερματοφύλακα, τον Μεντεσίδη, τον Νίκο, από την ΑΕΚ Αψόχωρας. Θα μας πει δύο λόγια λίγο πάλι ο κ. Πετρίδης περί της μεταγραφής και κατόπιν θα μας πει και ο ίδιος τις απόψεις του. Θέλω να καλωσορίσω τον Νικόλα στην οικογένειά μας. Έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Τα προσόντα του το επιβεβαιώνουν. Θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Τον καλωσορίζω. Του εύχομαι, όπως όλα τα παιδιά, υγεία και να πάνε όλα καλά. Και κοντά του μαζί και αυτούς με εμάς να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας του στόχου μας που είναι μια καλή ομάδα στην κατηγορία. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Πιστεύεις ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για καθιέρωση στη νέα αυτή ομάδα? Σίγουρα χρειάζεται δουλειά, σε όποια ομάδα και να ανήκεις. Από ό,τι έχω ακούσει, έχει κι άλλη προσθετική τερματοφύλακα. Τον ξέρω προσωπικά, είναι και καλό παιδί και καλός τερματοφύλακας. Θα δουλέψουμε μαζί. Καλό είναι να υπάρχει έντονο συναγωνισμό. Κάνει πολύ καλό, άμυλα, για να πάτε και καλύτερα. Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά την πρώην ομάδα, η οποία δεν τα κατάφερε την περσινή χρονιά και υποβιβάστηκε. Ένα σχόλιο. Πολλοί λόγοι που υποβιβάστηκε η ομάδα και δεν τα κατάφερε. Να τη ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στη συνέχεια, αλλά προπάντως τώρα για εσάς, για σένα προσωπικά, καλή προσαρμογή στη νέα σου ομάδα, ευχαριστώ καλή πορεία. Ευχαριστώ. Και δεν ξέρω ακόμη τι ακόμη μας επιφυλάσσει στη συνέχεια. Νωρίς να πω. Καλώς ήρθατε. Με μια ακόμα ηχηρή μεταγραφή συνεχίζει η ομάδα του Αράχου να γεμίζει το ρόστερ της. Και ο επόμενος παίκτης που αποκτάται είναι ο περσινός αρχηγός της υπερπροαθλήτριας ομάδας της ΑΕ Αλεξάνδρειας, της Α2 κατηγορίας, ο Λάμπρος ο Μαγκανάρης. Αλλά ας αφήσουμε να μας πει το σκηνικό, το ιστορικό της μεταγραφής στον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον κύριο Παντελή Πετρίδη. Εκ μέρους της διοίκησης της Ποντιακής Νεολαίας Αράχου, καλωσορίζω τον Λάμπρο τον Μαγκανάρη στην οικογένεια της Ποντιακής Νεολαίας, να μιλήσουμε για την αξία του. Το θεωρώ δεν χρειάζεται. Ναι. Γνωστός παίκτης στην περιοχή μας, γνωστή ποδοσφαιρική του αξία, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή σε θέση που χρειάζεται η ομάδα, θα μας βοηθήσει. Να ρωτήσω κάτι. Του εύχομαι καταρχήν να το ευχηθώ και υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Να έχει την υγεία του παλικάρι μας. Όλα τα παιδιά. Να σας ρωτήσω κάτι λίγο εσάς. Ναι. Ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα σύριαλ των μεταγραφών.
που αιωρούνταν τελευταίο καιρό, ακουγόταν πολύ στα ποδοσφαιρικά στέκια και υλοποιήθηκε πριν λίγο. Προς τι αυτή η καθυστέρηση, ήταν δύσκολο στην υπογραφή, στη συμφωνία. Κάθε ομάδα που θέλει να κάνει σωστή δουλειά, έτσι, πρέπει να κοιτάει όλες τις παραμέτρους, έτσι. Εμείς από την πλευρά μας, προσεγγίζοντας τον Λάμπρο, προσπαθήσαμε να του δείξουμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αυτές για να έρθει να παίξει μπάλα, γιατί ο Λάμπρος πρέπει να έρθει εδώ πέρα και να παίξει μπάλα. Να είναι επηρεάστος από οτιδήποτε άλλο, όπως και κάθε ποδοσφαιριστής, έτσι. Ένα οικογενειακό κλίμα, ένα χωριό που θα το στηρίζει. Πιστεύω, προσωπική μου γνώμη, ότι μεγάλο όλος στην απόφαση του έπαιξε και που ήταν αντίπαλος μας πέρυσι και είδε τη φάση εδώ πέρα, έτσι. Ότι υπάρχει μια διοίκηση που είναι κοντά στην ομάδα, ένα χωριό κοντά στην ομάδα. Έτσι. Σίγουρα και ο παίχτης από μόνος θέλει να κοιτάξει όλα τα ενδεχόμενα και πιστεύω ότι έκανε το καλύτερο δυνατό. Τώρα την άποψή του να μας πει και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής σου, η νέα μεταγραφή, το νέο απόκτημα. Ποιο το κινητρό σου, τι σε έπεισε να υπογράψεις την ομάδα της Ποντιακής Νεολαίας, το όραμα, κάποιο κίνητρο παραπάνω ή κάποια άτομα που γνωρίζεις. Πιστεύω σιγά σιγά χτίζεται και τη καλή. Παρουσίασε εξαιρετικά πράγματα. Τι με έπεισε, σίγουρα είναι ο Σωτήρης Παπαδόπουλος που συνεργάζομαι εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν γνώριζα άλλα παιδιά εδώ από το χωριό. Η μεγαλύτερη δουλειά που ήταν ο Σωτήρης. Σίγουρα είναι ο Σάκης Παγκούρας, ένας δικός μου προπονητής στο νομό. Ναι. Ο πρόεδρος και τώρα σιγά σιγά γνωρίζω και τα παιδιά τα άλλα. Βάσει το ρόστερ που χτίζεται ως τώρα, της ομάδας και των προσώπων που βλέπεις και εσύ παρατηρείς, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα του Αράχου φέτος? Λοιπόν, εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα. Ναι. Θέλει δουλειά πάρα πολύ τώρα. Χτίστηκε, πιστεύω τώρα άλλη ομάδα ήταν πέρσι, τώρα θα είναι τελείως διαφορετική. Πιστεύω με ο Σάκη, προπονητή, θα τα βρει τα πράγματα, θα τα βάλει κάτω. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία, υγεία, μακριά από τραυματισμούς και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η μεγάλη μεταγραφή της τελευταίας στιγμής ακούει στο όνομα Ευγένιος Κίτσας, παίκτης ταλαντούχος με εμπειρία σε μεγαλύτερες κατηγορίες, προέρχεται από τη Χερσόνησο Κρήτης. Πώς προέκυψε, κύριε Πετρίδη, πέστε μας, μια ακόμη μεγάλη μεταγραφή στην μεγάλη ομάδα που σκύβει. Καλά, μυστικά δεν μπορούμε να τα λέμε. Ναι. Το θέμα είναι όχι απλά ότι ο Ευγένιος είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Όχι απλά έχει παίξει μεγάλες κατηγορίες. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παραστάσεις από επαγγελματικά πρωταθλήματα, από Α' Εθνική, από Β' Εθνική, Γ' Εθνική. Ένα πραγματικό κόσμημα της περιοχής μας που φέτος οστολίζει την Ποντιακή Νεολαία Αράχου. Ολόψυχα, επειδή είναι και παλιός φίλος, το εύχομαι, Ευγένη μου, να έχεις υγεία, να μας βοηθήσεις και να σε θαυμάζουμε στο γήπεδό μας, να ζωγραφίζεις. Λοιπόν, Ευγένη, τώρα εσύ, βασικά καλώς ήρθες στην ομάδα του, την νεοφώτιστη ομάδα, αλλά με τις μεγάλες φιλοδοξίες ομάδα του Αράχου. Τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να συμφωνήσεις με την ομάδα, το κυριότερο? Έχω ακούσει καλά λόγια. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια εδώ και 2-3 χρόνια στην ομάδα. Ένα παραπάνω ήταν ότι κλείσανε και τα δύο μου αδέλφια, ο Κώστας ο Κίτσας. Μιλάμε για οικογενειακή υπόθεση. Ναι. Έχουμε και ιστορικό, έχει παίξει ο μπαμπάς μου εδώ στην ομάδα. Πολύ ωραία, επιστρέφεις στα πάτρια εδάφη και την ηλικία σου. 32. Και είσαι και σε καλή ηλικία, σε έμπειρη ηλικία, αλλά που έχεις τα προσφέρεις ακόμα αρκετά. Ναι. Οι παραστάσεις είναι πολλές, η κατηγορία είναι δύσκολη όπως θα διαπιστώσεις και εσύ. Πού πιστεύεις ότι θα φτάσει η ομάδα, μέχρι πού μπορείς ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα του Αράχου? Εντάξει, αυτό θα δείξει. Αυτό είναι μυστικό. Θα δείξει με την πορεία. Ήσουν προσωπική. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ωραία. Θα μιλήσουμε μέσα στο γήπεδο. Σωστά. Εγώ από μεριάς μου θα προσπαθήσω να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ εδώ πέρα. Να δικαιώσω και αυτούς τους ανθρώπους που με επιλέξανε. Του Σάκη του Παγκούρα, που πίστεψε σε μένα. Προσωπική επιλογή του Σάκη του Παγκούρα. Πιστεύω ναι. Από ό,τι μου είπε και ο Κώστας και ο ίδιος. Τι χαρακτηριστικό έχει ο Σάκης ο Παγκούρας στις προπονήσεις του, εσείς που τον ξέρετε από κοντά? Εγώ, επειδή έτυχε να συνεργαστώ και λίγο μαζί του στο ΑΟΚ, ναι.
Κάνει πολύ καλές προπονήσεις. Το μυστικό του ποιο είναι? Αυτό το ξέρει ο ίδιος. Εμάς μας αρέσει η προπονήσή του. Κάποια άλλη στιγμή θα το... Από εκεί και πέρα, εντάξει, προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το μυστικό θα είναι η ομάδα που θα πετύχει... παρουσιάσει ο προπονητής στο γήπεδο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακριβώς. Ο καθένας των προπονήσεων είναι... Εγώ θα έλεγα ότι εκτός του ότι και εξαίματος είστε μια οικογένεια, όπως μου είπες, θα γίνεται και ποδοσφαιρικά μια οικογένεια. Έτσι. Και ήρθαν και σε μια, οικογένεια που θα τους αγαπάει πάρα πολύ και είναι δικά μας παιδιά. Ακριβώς. Καλώς όρισες, υγεία και όπως λέω και σε όλους, μακριά από τραυματισμούς. Πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι.